Σοκ προκαλούν οι νέε αποκαλύψει για τη δράση τη γυναίκα που κατηγορείται για το βιασμό και την απαγωγή ενό κοριτσιού μόλι 10 ετών στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη τη, την Τετάρτη, η μητέρα τη αποκαλύπτει ότι επιχείρησε να βιάσει και την ίδια. Λεπτομέρειε θα μα δώσει η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Μαρά, αρκεί να σου πω ότι η ίδια η μητέρα τη, τη κατηγορουμένη δηλαδή, θα πάει ω μάρτυρα κατηγορία εναντίον τη στη δίκη. Τι έχει συμβεί και τι έχει πει στι αρχέ. Έχει πει ότι η κόρη μου αποπειράθηκε να με βιάσει. Αντιστάθηκα και έτσι γλίτωσα. Δεν μπορούμε να σα πούμε τι περιγραφέ που έκανε για ευνόητου λόγου. Έχει Αλλά... καταθέσει πάντω. Βεβαίω, έχει καταθέσει. Κάτι όμω που διαψεύδει ο δικηγόρο τη κατηγορουμένη. Θα δούμε όλα αυτά στη δίκη. Θα πρέπει να σου πω ότι η μητέρα τη την έχει καταγγείλει στην αστυνομία. Όχι όμω για την απόπειρα βιασμού, γιατί όπω λέει, ντρεπόταν να το πεί στους Την έχει καταγγείλει για τη συμπεριφορά τη, καθώς όπως λέει την χτυπούσε. Όλα αυτά βεβαίω θα τα δούμε στη δίκη μαζί με την κατηγορουμένη κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου και ένα άντρα 40 ετών που φέρεται ο συνεργός. Ευχαριστώ Τασούλα και εμείς να παρακολουθήσουμε τη δήλωση η δικηγόρος της οικογένειας 10 δεκάχρονης Ανθούλα Ανάσογλου. Έψαχνε θύματα παντού ευάλωτους ανθρώπους, ανθρώπους που μπορούσαν να κάμψει εύκολα τις αντιστάσεις και δεν είχε κανέναν ηθικό φραγμό. Το σχέδιο ήταν οργανωμένο από την κατηγορμένη.